Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα τσεκούρι επιβίωσης της εταιρείας Benman. Όσοι από εσάς ασχολείστε με υπαίθριες δραστηριότητες, ίσως χρειαστείτε κάτι παρόμοιο. Το τσεκούρι της Benman είναι γερμανικής προέλευσης. Το βάρος της κεφαλής είναι 600 γραμμάρια, ενώ το ολικό βάρος του τσεκουριού είναι 800 γραμμάρια. Το μήκος δε της λαβής είναι 36,5 εκατοστά. Το τσεκούρι διαθέτει μια κοφτερή λεπίδα, η οποία αποτελείται, το κράμα της είναι από ανθρακούχο χάλιβα εξαιρετικής ποιότητας. Όπως πολλά τσεκούρια επιβίωσης, έτσι και αυτό, η πίσω άκρη της κεφαλής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σφυρί. Μας βολεύει στην κατασκευή, ας πούμε, και ενός καταφυγίου, στο να καρφώσουμε τα μεταξύ τους κομμάτια, τα μεταξύ τους ξύλινα κομμάτια, ή να χτυπήσουμε κάτι και να το βάλουμε στη θέση του. Επίσης, τους χειμερινούς μήνες, σε παγωμένα λιμνάζοντα νερά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να σπάσουμε τον πάγο, ίσως για να ψαρέψουμε. Η λαβή του αποτελείται από fiberglass, το εσωτερικό είναι κούφιο, είναι καλά ζυγισμένο, ενώ το υλικό της λαβής χυτεύεται πάνω στο μέταλλο για να είναι πιο σταθερό και πιο ανθεκτικό. Σχεδόν η λαβή του είναι άφθαρτη. Το εξωτερικό περίβλημα της λαβής, αυτό εδώ που βλέπετε το κόκκινο, είναι αντιολισθητικό, οπότε δεν μας αφήνει εύκολα να γλιστρήσει από το χέρι μας, και στο τέλος το τελείωμα της λαβής είναι κυρτό, οπότε είναι σαν ένα στόπ εδώ πέρα. Όσο και να μην το κρατήσουμε πολύ σφιχτά, δεν πρόκειται να γλιστρήσει από τα χέρια μας. Εμένα με εντυπωσίασε βασικά αυτό το συγκεκριμένο τσεκούρι, όπως το είδα. Αυτό που δεν είδα σε άλλα τσεκούρια επιβίωσης, πέρα από το να το χρησιμοποιήσουμε και ως σφυρί και να κόψουμε και ως σφυρί, έχει αυτό εδώ το άνοιγμα στο σχήμα V, όπως έχουν τα σκεπάρνια, για να ξεκαρφώνουμε πρόκες. Νομίζω χρειαζόταν σε ένα τσεκούρι επιβίωσης αυτό.
Αυτά είχα να σας πω για το όμορφο και γεμάτα καλούδια τσεκούρι. Ελπίζω το βίντεο μου να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να κάνετε like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.